Έχουμε ακόμα καιρό. Ωραία. Πάμε να δούμε μία μανούλα που της έχει παραβγεί το μητρικό ένστικτο και μετά θέλω να σε ρωτήσω και για το θέατρο αλλά και για ένα σύριαλ που έχω μάθει ότι κάνεις στην Αυστραλία. Ναι. Είχα διαβάσει για ένα σύριαλ που κάνεις. Θα μου πεις αφού δεν γίνονται στην Ελλάδα και γίνονται στην Τουρκία και στην Αυστραλία, πολύ καλά κάνεις και πας. Πάμε να δούμε μια συνέντευξη της Κέτης Γαρμπή. Μας υποδέχθηκε στο καμαρίνι της, μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα και ζεστά και για αυτές τις μέρες, αλλά και για το κεφάλαιο μπουζούκια, το οποίο ενώ είχε κλείσει συνειδητά η ίδια, τώρα το έχει ξανανοίξει υπό όρους. Θα δεις τι εννοώ. Okay. Την Κέτη Γαρμπή στο καινούριο χώρο που εμφανίζεται και μας μίλησε για τις κριτικές που έχει δεχθεί κατά καιρούς, για τις σπατάλες που έκανε προκρίσεις και φυσικά για το πρόγραμμα. Τι διαφορετικό θα περιμένουμε να δούμε σε αυτό το πρόγραμμα? Πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικός ο χώρος και δεν είναι ούτε πίστα, ούτε λαϊκό πάλκο, ούτε όμως και μουσική σκηνή. Είναι κάτι ενδιάμεσο, μπορείς να πεις ότι είναι ένα music hall. Όπου χωρίζεται σε τρία προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι από τον κινηματογράφο. Έχει μεταφερθεί σχεδόν όλο και ένα κομμάτι από τα κινηματογραφικά του. Το δεύτερο μέρος είναι τραγούδια δικά μου διασκευασμένα με έναν τρόπο πιο jazz, πιο φρέσκο, πιο σημερινό. Και το τρίτο μέρος είναι παλιά, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών. Υπήρχαν κριτικές σχετικά, ας πούμε, με τις τελευταίες επιλογές ότι αποποιείστε το εμπορικό παρελθόν σας. Όχι, καθόλου δεν είναι αυτό. Όποιος έρθει εδώ θα ακούσει σχεδόν όλο μου το ρεπερτόριο, το παλιό, επιλεκτικά όμως. Αν είναι δυνατόν, είναι σαν να αποποιούμε εμένα την ίδια, τη ζωή μου, την καριέρα μου. Αυτό δεν γίνεται. Όμως θέλω να εξελιχθώ. Θέλω να πω πράγματα που τα ακούω κατά καιρούς και με συγκινούν πάρα πολύ. Και θέλω από τη στιγμή που τα ακούω από συναδέλφους και μ' αρέσουν και μπορώ να τα πω, θέλω να τα πω κι εγώ. Επιλέγετε χώρους πιο εναλλακτικούς, όχι τις μεγάλες πίστες με τα λουλούδια. Σου έχω ένα νέο, έχει και τα λουλούδια. δεν είναι τα λουλούδια, είναι ο τρόπος που βγαίνει ένα πρόγραμμα και τα λουλούδια είναι μια χαρά όταν ο κόσμος είναι στο κέφι. Διαλέγω διαφορετικούς χώρους γιατί αυτή είναι η ανάγκη μου να πω το παραπάνω όπως σου είπα και άλλα πράγματα και τα άλλα πράγματα θέλουν και άλλους χώρους και ένα άλλο κοινό. Είστε από τις γυναίκες που έχετε παραδεχτεί ότι έχετε κάνει υπερβολές ως προς τα ρούχα, ως προς τα χρήματα που έχετε διαθέσει? Το έχω πει την εποχή που όλοι κάναμε υπερβολές και όλοι δίναμε υπέρογκα ποσά, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί τότε είχαμε όλοι. Τα παίρναμε με κάποιο τρόπο, τα δανειζόμαστε, μας τα δίνανε. Υπάρχει κάτι που σας λείπει, κάτι που θα θέλατε για να πείτε ότι είστε καλά, ότι είστε ευτυχισμένοι? Δεν μου λείπει απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα και κάθε μέρα ευγνωμονώ το Θεό που είναι κοντά μου. Δεν είναι η πρώτη χρονιά θα του κακοφανεί του Δημήτρη που δεν θα έχει τη μαμά στο σπίτι να αλλάξει το χρόνο? Ναι, θα του κακοφανεί γιατί δεν θα έχει ούτε τον παπά ούτε τη μαμά, αλλά έχουμε αποφασίσει οικογενειακά όλοι να κόψουμε την πίτα λίγες ώρες πιο νωρίς για να είμαστε όλοι μαζί. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κέτη Γαρμπή. Χρυσλάκη μου, τι κάνεις? Μια χαρά.